Η σημερινή εκδήλωση, όπως άλλωστε και όλες όσες πραγματοποιήσαμε σε σημαντικές επαιτίους της ελληνικής ιστορίας του εργατικού λεγοκινήματος, δεν έχει τίποτα το κενό με τις συνηθισμένες αντίστοιχες κρατικές επίσημες εκδηλώσεις, παραδείγματος χάρη για την απελευθέρωση από τη γερμανική κατοχή. Οι επίσημες πλασάραν το μύθο της ανύπαρκτης της εθνικής ενότητας και συμμαχίας και ομοψυχίας. Επιμελημένα κρύβουν τον αντιλαϊκό ρόλο που έπαιξαν οι αστεί ηγέτες στα κόμματά τους και ο θρόνος, οι σύμμαχοι τους υπεριαλιστές. Αρκετά ισικανημένα, επιστρατεύοντας μάλιστα και σε ορισμένες περιπτώσεις και το ελληνικό DNA, υποβαθμίζουν ή δυσφημούν τον αγώνα του ένοπλου λαού, τα διαφορετικά συμφέροντά του από τις φιλοαμερικές οργανώσεις την περίοδο 1941-1944 και τα τάγματα ασφαλείας που ιδρύθηκαν από τους Άγγλους και Γερμανούς επιτελείς σε συνεργασία με την κατακτική κυβέρνηση Ράβη για να αντιμετωπίσουν τον Ελλάς, το ΕΑΜ, το ΚΚΕ και στις μέρες της απελευθέρωσης. Κουβέντες δεν γίνονται όταν αναφέρονται την περίοδο της κατοχής για τις εξίσου σημαντικές ηρωικές απεργίες, τις οικονομικές διεκδικήσεις της πόλης απέναντι στην ξενική κατοχή. Σκεφτείτε τι μας περιμένει η ευκαιρία της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από το ξέσπασμα της αστικής εθνικοπεριστατικής επανάστασης του 1821, μιας επανάστασης ακόμα πιο βαθιά τιμένης για το ψέμα, τη διαστρέβλωση και τους μύθους. Στο όνομα της επαιτίου του όχι, όλοι άλλοι μιλάνε για το μεταξά, άλλοι για το όχι του λαού, οι περισσότερες αναφορές αφορούν στο αρμανικό έθνος και το χαμένο ανθρωπολογαγό της Αρμανίας, όπως αναφέρει το όμορφο ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη. Λες το πόλεμο για την Ελλάδα τέλειωσε με το πράγματι ηρωικό αγώνα των Ελλήνων στρατιωτών και σωματικών κατά της Ιταλικής επιδρομής. Κουβέντα βεβαίως δεν γίνεται για το γεγονός ότι οι κρατούμενοι φυλακισμένοι και εξόριστοι κομμουνιστές ζήτησαν να απελευθερωθούν μόνο και μόνο για να πάνε στο αρμανικό μέτωπο και βεβαίως τη βουλιά ότι το μεταξικό καθεστώς τους παρέδωσε στον Γερμανό εισβολέα που ακολούθησε, ενώ όσοι κατάφεραν ιδιαίτερα από τα νησιά τις εξορίες να δραπετεύσουν, ένα πράγμα είχαν στο νου τους, να πάρουν μέρος στον ένοπλο αγώνα κατά της ξενικής κατοχής και το είπαν και το έκαναν. Στον επίσημο κρατικό εορτασμό της Θεσσαλονίκης μνημονεύεται κυρίως και σε ορισμένες περιπτώσεις και αποκλειστικά από τους περισσότερους πολιτικούς παράγοντες μόνο 28 Οκτωβρίου του 1912, όταν η πόλη παραδόθηκε τους Οθωμανούς στρατιωτικούς επιτελείς στους Έλληνες, καθώς ήξεραν οι Οθωμανοί ότι είχαν χάσει τον πόλεμο, ενώ προτίμησαν πράγματι την παράδοση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και όχι στη Βουλγαρία που την επιζητούσε. Δεν συμπληρώνεται όμως ο επίσημος λόγος και με το τριήμερο 28-30 Οκτωβρίου 1944 που αφορά επίσης την απελευθέρωση της πόλης. Το 1912, που σωστά γίνεται μία κατά της κάθε χρόνο του 28 Οκτωβρίου, είναι πιο εύκολο για τους αστούς συνητές, αφού θα μιλήσουν για τον διάδοχο Κωνσταντίνων ή τον Ελευθέριο Βενιζέλο, χωρίς βεβαίως να αναφέρονται στους διαφορετικούς προσανατολισμούς και αντιθέσεις τους, προς τα που έπρεπε να κατευθυνθούν κατά τον πρώτο βαλκανικό πόλεμο τα ελληνικά στρατεύματα προς βορρά ή προς ανατολάς, αντιθέσεις και προσανατολισμοί που στη συνέχεια οδήγησαν στην τραγική μικρασιατική εξαρτία με την καταδίκηση βεβαίως της Αγγλίας των ιδιαίτερων συμφερόντων. 28 έως 30 Οκτωβρίου 1944 για τη Θεσσαλονίκη, αν κανείς έχει στοιχειώδη από αυτούς, στοιχειώδη ευαισθησία πληροφόρησης, δεν μπορεί παρά να συνδυάσει με τον Ελλάς, το ΕΑΜ, το ΚΚΕ, κατά πρώτη και κύριο λόγο. Πολύ καλή ήταν η κομματική οργάνωση της Κεντρικής Μακεδονίας και Λίγες Μέρες, που αντέδρασε στην αριστόλυπη τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σιμόπουλου, που είχε το θράσος να υποστηρίξει ότι η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε όταν οι Γερμανοί Ναζί την εγκατέλειψαν με τη θέλησή του, χωρίς να χρειαστεί να δοθεί μάχη και να γυθεί αίμα. Δεν κρύβω οι απώλειες που ο Ελλάς είχε, γιατί έδωσε μάχες για την απελευθέρωση της πόλης, άλλωστε υπάρχουν τάφοι τους στο νεκροταφείο της Νέας Άνδρας, όπου λέει η ανακοίνωση,
δεκανομία θανάτου 30 Οκτωβρίου 1944. Δεν αυτοκτόνησαν αυτοί. Υπενθυμίζουμε στους εφηβόους και συνεχιστές των αστικών κομμάτων το κομμάτι που σήμερα ανεξάρτητα τι πρόσωπο έχουν και είναι στενοβάτος του τσάφου εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννά βεβαίως τον εμπεριαλιστικό πόλεμο ότι ένα τμήμα της ελληνικής αστικής τάξης συμμάχησε με τη γερμανική κατακτήρια. Στελέχη της πήρε μέρος της δοσύλλογης κυβερνήσης. Ενώ τα φιλοβασιλικά ή αντιβασιλικά κόμματα και πολιτικοί παράγοντες με την αμέριστη στήριξη της Αγγλίας προτίμησαν να δραπετεύσουν από την Ελλάδα και μάλιστα την ώρα που ξεσηκώνονταν ο λαός στην Κρήτη και σχηματίζονταν αντιστασιακές ομάδες σε ορισμένες περιοχές της χώρας και αυτοί έφυγαν προκειμένου να σχηματίσουν τη δίθεν εξόριστη αστική κυβέρνηση στο Κάιρο ενώ ο βασιλιάς φιλοξενήθηκε στο Λονδίνο. Αυτοί είναι λοιπόν που έδειξαν στο αίμα αυτοί του Καΐρου και του Λονδίνου, που έπεσαν στο αίμα και φυλάκισαν χιλιάδες Έλληνες αξιωματικούς, οπλίτες, ναύτες και αεροπόρους, που μεταφερμένοι υποχρεωτικά στη Μέση Ανατολή, επέλεξαν να δημιουργήσουν την ένταξή τους στη νεανική εθνική αντίσταση και την υπαγωγή τους στη δικαιοδοσία της ΠΕΡΑ, που είχε ιδρυθεί με πρωτοβουλία του κόμματος του Βεβάσου Φεράνου. Θυμάμαι την ημέρα λοιπόν της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, μήνες μονώντας ότι αυτή ήταν η κατάληξη ενός τιτάνιου ελληνικού λαϊκού αγώνα, που βεβαίως επηρεάστηκε και από τον ευρωπαϊκό νικηφόρο αγώνα των λαών, με επικεφαλής βεβαίως στην πολεμική δράση και στις θυσίες στο Σοβιετικό. Ούτε το ξεκίνημα της αντίστασης, ούτε η απελευθέρωσή της ήταν αντικείμενο εθνικής ενότητας, ήταν ένας τιτάνιος λαϊκός απελευθερωτικός αγώνας, με την ηγεσία του ΕΑΜ Ελλάς και την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε συνθήκες ταξικής πάγης και μηχανογραφιών των άγριων σημάδων. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον Ελλάς, αν και είχε κριθεί πια αναμένα τα λίγα της Γερμανίας, δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση και στις μέρες της απελευθέρωσης κορυφώνεται η ταξική πάγη σε αντικειμενικά μάλιστα εγκαταστατικές συνθήκες. Η Θεσσαλονίκη ήταν ένα σημαντικό κέντρο της αστικής εξουσίας και ιδιαίτερα σημαντικό για τους Άγγλους, που ήδη είχαν συμφωνήσει με τη Γερμανία τα στρατεύματά τους να τους παραχωρήσουν την πόλη στους Άγγλους και όχι βέβαια στο ΕΑΜ. Τότε δεν ήταν ακόμα γνωστό, αργότερα αποκαλύφθηκε, καταγεγραμμένη μαρτυρία του Άμπερς Τσέρ, υπουργού πολεμικής βιομηχανίας του Χίτλερ, ότι στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας έγινε μυστική συμφωνία μεταξύ Γερμανών και άλλων εκπροσώπων για την παράδοση της Θεσσαλονίκης στα αγγλικά στρατεύματα και όχι στον Ελλάς. Έχουμε δημοσίευση στο Ριζοσπάστη, δεν είναι κάτι πρωτότυπο αυτό που θα πω. Όσοι δεν το θυμόνται, καλό είναι να το ξαναθυμηθούμε. Στο έγγραφο 3/79/40 που βρίσκεται στο αρχείο μας, γράφεται στις 16 Οκτώβρη, άλλωστε και εδώ φάνηκε και στο χρονικό που είδαμε, στις 16 Οκτώβρη τα τμήματα του Εφεδρικού Ελλάς της Θεσσαλονίκης με αποφασιστική εξόρμησή τους είχε καταλάβει όλες τις νοικίες της πόλης και περιόρισαν τους Γερμανούς στο κέντρο της. Κάτω από την πίεση των τμήματων της ευέλικτης μεγαλειοκίας και την αρχή του Εφεδρικού Ελλάς Θεσσαλονίκης, οι κατακτητές της 28 Οκτώβρη εγκατέλειψαν την πόλη. Και τη στιγμή που οι δυνάμεις της 10ης μεγαλειοκίας του Ελλάς που ήταν διαταγμένες κατά μήκος της κοιλάδας του φασιστικού αξιού, χτυπούσαν και κυνηγούσαν τους κατακτητές, οι Άγγλοι έδιναν διαταγές στους εθνοπροδότες της ΠΑΟ και συνεργάτες των Γερμανών να είναι έτοιμοι και να περιμένουν. Το στρατιωτικό σχέδιο του αρχηγού της Βρετανικής Αποστολής Σκόβη ήταν ολοφάνερο. Διέταξε όπως οι δυνάμεις της 7ης και 10ης μεραρχίας του Ελλάς και Κεδονίας να μην προχωρήσουν πέρα από την αξιόπιστη στη Θεσσαλονίκη και τις δυνάμεις της 6ης μεραρχίας να μην περάσουν το Στριμώνα. Άφηνε δηλαδή με τη διαταγή του ελεύθερο το χώρο που ήταν συγκεντρωμένες και ευρούσαν όλες οι αστικές δυνάμεις που είτε συνεργάζονταν με τους Γερμανοβουλγάρους είτε μόνο με τους Βρετανούς είτε και με τους Γιώργους. Η Αγγλία και η Γερμανία συζητούσαν λίγο πριν την ψηφοποίηση της ΣΥΤΑ της Γερμανίας και τα βρήκαν μεταξύ τους. Γιατί? Γιατί ο κόκκινος στρατός έκανε επέλαση στα Βαλκάνια
και επίθεση σοσιαλισμού, καπιταλισμού συνεχίζονται με διάφορους τρόπους, τόσο εφανώς όσο και αφανώς, στα πλαίσια της αντιχιτλερικής αδιαξονικής συμμετοχής. Οι άγγλοι επιτελείς έφυγαν να χρησιμοποιήσουν τα τάγματα ασφαλείας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο Βρετανός τραγματάρχης Μίλλερ, είχε υπό την προστασία του το εκτελεστικό όργανο της φασιστικής Βουλγαρίας, Τσαούς Αντών, τον Φωστερίδη δηλαδή, και την ομάδα του, που για τις ανάγκες της περίστασης, όπως είδατε και στο ντοκιμαντέρ, τους έδειξε έδες, δηλαδή τη δίθεν νόμιμη αντιστασιακή ομάδα. Αλλά και οι Γερμανοί επιτελείς το επαναλαμβάνει για να απελευθερώσουν την έννοια του έδες, προκειμένου να πολεμήσουν κατά του Ελλάς. Από τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ο Τσαούς Αντών βοηθούσε τους Γερμανούς να αποχωρήσουν χωρίς να διακινδυνεύουν τα τμήματα του Ελλάς. Το ίδιο έγιναν και τα τμήματα των Ταλαντασπαλιτών, Μιχάλαδα και Σαββατζάκ, Παπαδόπουλου και άλλα. Την εφαρμογή του σχεδίου για την παρεμπόδιση του Ελλάς να ελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη, θυμίζουμε, είχε αναλάβει σε τερματάκια στην Εσοχώου, επιτελάρχης του στρατηγού Τζολάκαρνου και πρώην το σύλλογο Πρωθυπουργού. Αυτός ήταν και ο πραγματικός αρχηγός της ένοπλης οργάνωσης των ταγματασφαλιτών της ΠΑΟ. Αυτός ζήτησε να στρέψουν οι ένοπλοι του Κισά Παντζάκ να μπουν στην πόλη πριν από τον Ελλάς και μάλιστα προσδιορίσε η έναρξη της επιχείρησης να γίνει στις 28 Οκτώβριο. Αυτός μεταφέρει τα τάγματά του στον Άγιο Αθανάσιο, 20 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη και όλοι μαζί παρουσιάζονται από εδώ και πέρα ως Έλληνες. Μέσα στην πόλη επιχειρούν ήδη να χτυπήσουν με όπλα τις γειτονιές που ελέγχει ο Ελλάς. Στις 26 και 27 του Οκτώβριου, δυνάμεις του Ελλάς, αψηφώντας την εκκλησική εντολή που στηρίζονται στη Συμφωνία της Γενέβας, ξεκινούν από το δευτεροχρόνιο με πλοιάρια του Ελλάδα, όπως ήδη υπόθηκε, και αποβιβάζονται στη Χαλκιδική. Με τις δυνάμεις του Ελλάδα, σφίγγει το πλοίο, οι Γερμανοί εισπέφτουν την αναχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη και τα τερματασφαλίδες πάνω στην Κυρκή. Και εκεί έγινε άλλη ιστορία στην Κυρκή, δεν είναι τόσο ώρα να αναφερθεί. Στις 30 του Οκτώβρου του 1944 ο Ελλάς είναι κυρίαρχος της πόλης. Διέσωσε, όπως είδαμε, τις υποδομές της, ενώ τμήματά του σε συνεχή επαφή με τον εχθρό τον καταδίωξαν μέχρι τα γειτονισλαβικά σύνορα προκαλώντας του σοβαρές απώλειες. Η απελευθέρωση της πόλης και της Θεσσαλονίκης δεν έγινε ξαφνικά με μια επιδρομή στη διάρκεια της καταγής ή μάλιστα λίγο πριν το τέλος. Υπήρξαν ελεύθερες περιοχές στην Ελλάδα ορισμένες πριν το 1943, κυρίως βεβαίως διευρύνθηκαν αυτές μέσα από τα μέσα του 1943 μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Όλες αυτές οι περιοχές απελευθερώθηκαν από τον Ελλάς. Βρίσκονταν κάτω από τον έλεγχο της διοίκησης του Ελλάς. Απελευθερώθηκε το Μάρτιο του 1943 η Βόρεια Πλήθος από τα σύνορα στο Μέτσοβο. Οι τελικές δυνάμεις στην Καστοριά και τα Καρδεμένα ήταν απαρτισμένες και ελέγχονταν από τον ΔΕΑΜ Ελλάς. Τελικά, ο Ιταλικός στρατός έφυγε στις 24 προς τις 25 Μάρτιου του 1943. Ελεύθερες περιοχές υπήρχαν στην Ορεινή Θεσσαλία, περιοχή που περιλάμβανε 1.000 χωριά, όπου ζούσαν 550.000 κάτοικοι σε σύνολο 500.000 σε αυτές τις περιοχές. Και σε αυτές τις περιοχές λειτουργούσαν λαϊκές επιτροπές εκτεθειμένες από λαϊκές συνελεύσεις, ολοεγός τοπικά και όλες τις διοικητικές, δικαστικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές λειτουργίες. Η αύξηση μάλιστα των ελεύθερων περιοχών στη γενικά κατεχόμενη Ελλάδα οδήγησε και στην ίδρυση της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, την ΠΕΑ. Σε κάθε πόλη, ακόμα και στην επαρχία και στα νησιά, ιδιαίτερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, υποτυπώθηκε για το λόγο μέρα απελευθέρωσης και οι επόμενες αποτέλεσαν με μέρες πανηγυρικών λαϊκών, γιορταστικών, ας το πούμε, συλλαλητηρίων, αλλά και κορύφωσης της ταξικής πάλης, που δεν σταμάτησε να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα κατά της τριπλής καταγής. Τα αστικά κόμματα διασπασμένα κατά την καταγή σε φιλογερμανικά και φιλοαγγλικά, στη συνέχεια βασιλικά και αντιβασιλικά, καθώς ανάλογα ήταν διασπασμένη η αστική τάξη της χώρας, συμπεριφέρθηκαν με κριτήριο τα ιδιαίτερα κοινά τους ταξικά συμφέροντα. Είτε ήταν αντιβασιλικά είτε φιλοβασιλικά,
Πριν ακόμα αποχωρήσουν τα γερμανικά στρατεύματα, δρομολόγησε το σχέδιό του που είχαν επεξεργαστεί στο Κάιρο και το Λονδίνο, προκειμένου να προλάβουν το ελληνικό του εναρξιστικό κίνημα, αλλά γιατί φοβόντουσαν ότι όταν επιστρέψουν στην Ελλάδα θα τους απομονώσει και τιμωρήσει ο ελληνικός λαός για τον ρόλο τους πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στόχος τους ήταν να τσακίσουν σωματικά ελληνικά αυτούς που πραγματικά απελευθέρωσαν την Ελλάδα, τους κομμουνιστές, τους ιαμνίτες, τους εργασίτες και όλους εκείνους που συμπαρατάχθηκαν μαζί τους και τους στήριξαν. Καμιά υπομονή στο γεγονός ότι οι Βρετανοί στη συνεργασία με τις γερμανικές δυνάμεις καταπιέσει και Έλληνες πολιτικούς ίδρυσαν τα σώματα ασφαλείας με ένα στόχο να στραφούν κατά του ΕΑΜ Ελλάς του Μουγουέα. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφοι, εδώ και πολλά χρόνια, αναφέρομαι κυρίως μετά το 1974, που καταργήθηκαν οι γνωστοί αντικομμουνιστικοί νόμοι 509 και 475, συνεχίστηκε με παλιούς, αλλά και με δίθεν πιο σύγχρονους όρους, να βρίσκεται στο στόχαστρο της αστικής τάξης των κομμάτων της, πολλών ιστορικών επιστημόνων και δημοσιογράφων, η δεκαετία 1940-1949, λόγω της σχέσης που είχε ο αγώνας της εθνικής αντίστασης με την ταξική πάλι, τον ταξικό αγώνα των Δεκεμβριανών, κατά της Βρετανικής στρατιωτικής εισβολής, στη συνέχεια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που εκπροσωπούσε και προσώπηκε την ενότερη μορφή της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, που έβαλε σε μεγάλη δοκιμασία την αστική τάξη της χώρας. Βεβαίως, από τις αρχές της δεκαετίας του 80, ιδιαίτερα με την άνοδο στην κυβέρνηση του Πασόκ, που απέβλεπε να περάσει στη συνείδηση του λαού την λογική του εφικτού και του αντιδεξιού με τόπο, ξεκίνησε μια νέα πιο επεξεργασμένη επίθεση στην ιστορική δεκαετία. Εκτός δηλαδή εκραστικό αντικομμουνιστικό, πλασταρίστηκε το σοσιαλδημοκρατικό ρεφορμιστικό ρεύμα, ενώ στο Πανεπιστήμιο έσκασε λύθη στην αποκαθέδρα στη διδασκαλία και το οπορτουνιστικό, που αρχικά δεν εμφανίστηκε υποκρατικά ότι επέβλεπε σε μια σύγχρονη ανάγνωση του μαρξισμού, στη συνέχεια όμως ξεσκευάστηκε καθώς αναδείχθηκε σε σύμμαχο τελικά της ουσίας της αστικής ιδεολογίας. Οπωσδήποτε φωνές αντίστασης ιστορικών επιστημόνων, μαρξιστών, ριζοσπαστών υπήρξαν και υπάρχουν και σήμερα. Όμως εξακολουθούν να είναι μειοψηφιστές, μειοψηφιστές λόγω βεβαίως αντικειμενικής δυσκολίας πρόσβασης, παραμένουν όμως και σήμερα σημαντικές και ηρωικές. Συχνά υπενθυμίζουμε ότι και στις καλύτερες στιγμές της αστικής δημοκρατίας αυτή σταματάει έξω από την πύλη του εργοστασίου και κάθε μέρα τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Να μην αναφερθώ στα σύγχρονα που περνάμε τώρα με τις περιορισμούς της διαδηλώσεις και την ηλεκτρονική ψηφοφορία του σπίτι μας. Στα πανεπιστήμια όμως και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην προκειμένη πιο έντονα και φανερά περίπτωση στις κοινωνικές πολιτικές επιστήμες, στην ιστοριογραφία, συσκοτίζεται η ασυγκλήρωτη αντίθεση ανάμεσα στους συγκαταστηστές της αστικής εξουσίας και στους αγωνιστές υπέρ της εργατικής. Και σε περίοδο θέση, παρόλα αυτά, βρίσκονται και οι δίθεν ενδιάμεσες απόψεις που κρατούν τάχα ίσες αποστάσεις και τα δυο επισήμως αντίπαλα μέτωπα. Πραγματικά, δεν είναι εύκολη η προσέγγιση της αντικειμενικής αλήθειας για μεγάλα ιστορικά γεγονότα, για σημαντικές φάσεις της ελληνικής ιστορίας και απαιτείται πολύ σκληρή ιδεολογική διαπάλη πριν από όλα στην εκπαίδευση, αλλά και γενικότερα. Ξέρουμε καλά ότι οι ιστορικοί, όπως και οι εκπαιδευτικοί, φοιτητές και φοιτητές, με τα πτυχιακή διδακτορική, για να μην πάμε τώρα από τους φοιτητές και τις μαθήτες στα σχολεία, έχουν διδαχθεί και εύλογα επηρεαστεί και επηρεάζονται από τις διάφορες παραλλαγές της αστικής αντίληψης για την ιστορία, διδάσκονται την αστική μεθοδολογία κρίσης και εκκρίνησης της κοινωνικής εξέλιξης. Μόνο σε ρήξη καταλογή και μόνο σε πλήρη αντίθεση με αυτή τη μεθοδολογία, δεν υπάρχει μια διάφορη μεθοδολογία, μπορούν να διαμορφώσουν οι επιστήμονες με όσο γίνεται πιο αντικειμενική επιστημονική αντίληψη, παραδείγματος χάρη για το χαρακτήρα του πρώτου και δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, των δύο βαλκανικών πολέμων, για το τι συνέβη στις μέρες της απελευθέρωσης
και πώς φτάσαμε στο δεκέντρο του 1944 και στη συνέχεια στον τρίχρονο αγώνα του Μοβελικού Σαντούλα. Εννοείται και με την ίδια μεθοδολογία μπορούμε να δούμε και τα τοπικά χρόνια το σήμερα και να σκεφτούμε το άλλο. Η ιστοριογραφία μπορεί να γίνει πραγματικά πολύτιμο σύμμαχο του αγώνα κατά τη καπιταλιστική εκμετάλλευση και του διαδικαστικού πολέμου, όταν παίρνει υπόψη τι νομοτέλειε, τη σχέση οικονομία και πολιτική, την ταξική διάρθρωση τη κοινωνία. Λαός και ολέα γίνονται καθημερινά πιο ευάλωτοι συζητησιακά και εκπαιδευτικά, όχι μόνο με τις ρητές του αντικομουνισμού, αλλά και με την διαπαιδαγώγηση του να αποδέχονται τις σκόρπιες, ανεξέλεγκτες πληροφορίες, το κατακαιρματισμό της γνώσης, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στην κριτική επεξεργασία των πληροφοριών τουλάχιστον ή των πηγών, να δυσκολεύονται να γενικεύουν και να διακρίνουν τις νομοτέλειες. Με όρους μελέτης όλων των παιδών και απόψεων, με όρους ιδεολογικής διαπάλησης στην επιστημονική έρευνα, όσοι σήμερα προβληματίζονται και αναζητούν, θέλουν να εξηγήσουν διάφορα πράγματα, μπορούν να καταφέρουν να απαντήσουν παραδείγματος. Γιατί όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σημειώσει την εξίσωση του ναζισμού με τον κομμουνισμό, πώς αξιοποιούν αυτό το προβερό ψέμα για να αντιμετωπίσουν τον υπαρκτό για αυτούς κίνδυνο μιας νέας αφήγησης και αντεπίθεσης της εργατικής τάξης και των σημάτων της. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν όσοι ενδιαφέρονται να αντιληφθούν ότι ο αντικομουνισμός γίνεται εργαλείο διαχείρισης ακόμα και των ενδοαστικών ενδοεπηρεαστικών αντιθέσεων, των σοβαρών αντιφάσεων και αντιεξόδων που συνετάει σήμερα το καπιταλιστικό σύστημα. Χρειάζεται πραγματικά χειραφετημένη ή έστω όσο γίνεται περισσότερη πολιτική, δηλαδή ταξική σκέψη και κριτήριο, γιατί δεν έχουν κατανοηθεί γιατί κατά την υπογραφή του κατάπτυστου ψηφίσματος εξίσωσης κομμουνισμού και ναζισμού εμφανίστηκαν και οι δίθεν ενδιάμεσες ή ψύχρεμες φωνές που δεν την υπέγραψαν. Προσέξτε όμως υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να ξύνουμε πληγές του παρελθόντος, αλλά να ενωθούμε όλοι στο μύθο της βιώσιμης κατά τη Νέα Δημοκρατία καπιταλιστικής ανάπτυξης ή της δίκαιης κατά το ΣΥΡΙΖΑ επίσης καπιταλιστικής ανάπτυξης ή για να επιτευχθεί το άνθρωπο σκάλια λένε εθνική ενότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, καθώς, όπως πολλοί από αυτούς λένε, όλοι φταίνε, ενώ υποστηρίζουν ότι η πράσινη καπιταλιστική ανάπτυξη δεν υπέρνει, δεν εξαρτηριώνει, δεν φτωχαίνει. Στη δίκαιη αντικειμενική αμερόληπτη μελέτη της ιστορίας από την πλευρά των Αστών, όταν γίνεται αναφορά για τον ρόλο του λαού, αναφέρονται μόνο εκείνη η περίοδο, η κρίσιμη, που οι λαοί πήραν μέρος κάτω από τη σημαία των συμφερόντων της εθνικής τάξης. Γι' αυτό και όπως σιωπάται το ΕΑΜ, οι συγκοφαντήδη, οι ίδιες προβάλλονται στην στρατιωτική και πολιτική ηγέτες, που εκτός από την απελευθέρωση εδαφών, που κατοικούνταν από Έλληνες, μιλάμε για οικονομικά για όλο τον 20ο αιώνα, ενδιαφέρονταν και για τη διέγραψη της εθνικής αγοράς και την άθληση περισσότερων κεντρών. Επενδύονται όσοι και όσοι συμφωνούν η Ελλάδα να γίνει ακόμα πιο διαδρυμένη σήμερα στρατιωτική πλατφόρμα του υπερηρισμού κατά γειτονικών λαών και κοντινών λαών, αποθήκη ακόμα και πυρηνικών όπλων στον Άραξο, στους κυρίους Τσέρνικου αλλού, συνέλογη στον πόλεμο για την αναδιανομή του ενεργειακού πλούτου, την αλλαγή συνόρων, προσαρτήσεις ή διασπάσεις κρατών, συνέλογη στο προσφυγικό και μεταναστευτικό κλίμα. Και αυτά όλα τα βαφτίζουν γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας, πολιτική ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας. Η πείρα του 20ου αιώνα των δύο παγκοσμίων πολέμων, της ατομικής βόμβας των ΗΠΑ και του Τρούμαν στη Χειροσύμα και τον Αγκασάκη, του 20ου αιώνα με εκατοντάδες τοπικούς και γενικότερους πολέμους είναι πολύτιμη για όλους μας. Τα συστήματα που αναφόρησαν στη Θεσσαλονίκη προ λίγων ημερών κυβερνητικοί και πολιτικοί ηγέτες του τύπου ποτέ πια πόλεμος, ποτέ πια φασισμός ήταν απολύτως υποκριτικά ψεύτικα. Άρα επικίνδυνα, αφού συγκαλύπτουν τι κίνδυνα του προσωπεύουν για τον ελληνικό λόγο τους άλλους λόγους, οι συμφωνίες παλιές και νέες, όπως η πρόσφατη στρατηγική συμμαχική αξία με τη σύμβα που προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ και επέμβαλε η Νέα Δημοκρατία. Όσοι υποστηρίζουν τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας στο υπερηρεαστικό σύστημα της περιοχής,
και τη συμμετοχή τη στι οικονομικέ έω και στρατιωτικέ επιθέσει και επιθέσει, ανεξάρτητα τι λένε στα λόγια, κατηγορούν το έδαφο, ένα μέρο του ελληνικού λαού, δεν θα το καταφέρουμε βέβαια στο σύνολό του, να φοβάται τον πρόσφυγα και μετανάστη θύμα του συστήματο, να μην ανησυχεί για τα πολιτικά που έρχονται στον Άραξο, να μην ανησυχεί για τον ρόλο τη Ελλάδα στον Άραξο, για του τοπικού πολέμου που η Ελλάδα πολύ καταστηρίζει. Την ενίσχυση σε ακόμα πιο επιθετική βάση κατά των ελληνικών λαών που τους χρησιμοποίησαν και τους χρησιμοποιούν οι κρατικές ηγεσίες τους στον αγώνα για το ποια στιγμή τάξη θα κερδίσει περόν περισσότερο μερίδιο στην αναδιανομή και με το αίμα βεβαίως των λαών. Δικαιολογημένα οι σύντροφοι και συντρόφισσες στο ριζοσπάστη χαρακτηρίστηκαν έως ανατριχιαστικές. Οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνα και του Παναγιώτοπουλου ανάλογα και η ανακοίνωση του γραφειοκίνητου και δηλώσεων των κόμμων κατά την υποδοχή και την κοινή διαδικασία των ενάντια των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Ελλάδα, που δήλωσε ο κ. Παναγιώτοπουλος ότι ο ελληνικός λαός είναι έτοιμος να ξαναμαντώσει στο πλευρό των στρατιωτικών δυνάμεων, το είπα, σήμερα και σήμερα να ξαναμαντώσει όπως έγινε στο παρελθόν. Βλέπω πόλεμο στου Κορέα κτλ. Σε μια περίπτωση πραγματικά αξίζει ο ελληνικός λαός να μην λυθεί να δώσει το αίμα, την ψυχή του, όταν απειλούνται τα ελληνικά σύνορα, όταν θέλει να υπερασπιστεί το δικαίωμά του, να πάρει στα χέρια του το πλούτο που υπάρχει στη χώρα, το πλούτο που παράγεται με το δικό του ιδρώτα, το μυαλό και με το αίμα του, καμιά φορά, αν σκεφτούμε για τα εργατικά δικαιώματα. Δικαίωμά του είναι να μην εμπιστευτεί στην αστική τάξη και τα κόμματά της την υπεράσπιση της πατρίδας του, να μην δεχτεί το διαστάλι αίμα να δώσει για τα συμφέροντα των υπεριαλιστών που μάχονται μεταξύ τους, όπως συνεχώς λένε, για το ποιος θα πάρει στα δικά του χέρια τον πλούτο των λαών, τους υδρογονάθρακες, τους δρόμους μεταφοράς των δρομάτων κτλ. Και ως κόμμα το λένε, το προσπαθούμε, αλλά πρέπει πολύ αποφασιστικά να το κάνουμε, να αναλάβουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη στη διάδοση της επιστημονικής μεθοδολογίας, του διαλεκτικού ιδιωτικού στη φύση και στην ιστορία, στην κοινωνική εξέλιξη, στην πολιτική, στις επιστήμες, στην ιστοριογραφία ειδικότερα. Βέβαια δεν είμαστε ούτε πανεπιστήμιο, ούτε ακαδημία επιστημών, ούτε επιστημονικό ιστιτούτο, πολιτικό κόμμα είμαστε, με τη θεωρία μας όμως είναι ο επιστημονικός σοσιαλισμός, κομμουνισμός. Δεν περιοριζόμαστε στο μεγάλο καθήκον να είμαστε πρωτοπόροι από τις τέτοιες τα προβλήματα του λαού, να είμαστε πανταχού παρόντες σε ό,τι τον απασχολεί, στην κοινή, ό,τι ενδιαφέρει τον λαό. Αυτό το έργο πρέπει να το γνωρίζουμε καλά. Δεν θα έχει τύχη αποτελεσματικότητας και προοπτικής δίχως την ενσωμάτωση στις δράσεις μας της πρωτοπόρας επαναστατικής θεωρίας μας, της επιστημονικής μεθοδολογίας του διαλεκτικού ιδισμού, των σύγχρονων επεξεργασιών που βεβαίως φέρνουν τις υπόψεις της εξελίξης νέα σχετικά φαινόμενα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με την οριμότητα της μακρόχρονης ιστορικής του πίεσης, ύστερα από την ανακοπή της σοσιαλιστικής οικοδόμησης υπέρ της αντεπανάστασης, που ορίμασε αρκετά όμως χρόνια πιο πριν γίνει, βρέθηκε αντιμέτωπο με δικαιολογημένα ερωτήματα. Τι συνέβη και γιατί στη Σοβιετική Ένωση σε άλλες σοσιαλιστικές χώρες τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι. Δεν είχαμε άλλη επιλογή από να μελετήσουμε τη θεωρία μας, να αποφασίσουμε τα ρελαία για την ανεξέταση και εκτίμηση όλης της ιστορικής πορείας του ελληνικού καπιταλισμού και του εργατικού λαϊκού κινήματος, της στρατηγικής του κόμματος, αλλά και της ιστορικής πορείας της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και του διεθνούς κομμουνιστικού δυνέματος. Ανάμεσα στα άλλα, έπαιρνε και το ερώτημα, τι έφτιαξε ώστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να μην είναι προετοιμασμένο τις μέρες της απεριφέρου 44, για την οποία έδωσε τιτάνιο αγώνα με ιδιοτέλεια και ιστορική πανικανικά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 28 Οκτώβρη του 40 βρέθηκε με ελάχιστες ελεύθερες κομματικές δυνάμεις, οι πιο πολλές χόρτες και ασύνδετες ήταν από τα πάνω καθοδηγητικά αποδιοργανωμένα, τα περισσότερα έντυπα και επιβιασμένα στελέχη του ήταν στις φυλακές και στους τόπους εξαιρείας,
ότι την ταξική δικτατορία συγκέντρωσε το ταξικό μέρος, το μίσος της απέναντι στο ΚΚΕ, το οποίο είχε συμβάλει το κόμμα μας στην ορμητική άνοδο του κλίματος του Μεσοπολέμου, ενώ προσπαθούσε να προετοιμάσει τον ελληνικό λαό μπροστά στον επερχόμενο δεύτερο παγκόσμιο εμπεριαλιστικό πόλεμο. Σε όλη την πορεία της κατοχής επιβεβαιώθηκε ότι ο περιφερειακός αγώνας αναπτύσσεται πάντα με την ταξική πάλη που εξήγεται στη λήξη του, ιδιαίτερα όταν η αντίσταση διεξάγεται πρωταρχικά και μαζικά από τον ένοπλο λαό με την καθοδήγηση του κόμματος, όπως έγινε στην ελληνική περίπτωση. Εκείνη την κρίσιμη στιγμή, τον Οκτώβριο του 1944, βάλει η έλλειψη προγραμματικής προετοιμασίας του κόμματος. Το κόμμα καθόλου δεν απεμπολούσε στο σοσιαλισμό. Τον αντιμετώπιζε όμως από το 1934 ως τελικό σκοπό πριν την πραγματοποίηση του οποίου θεωρούσε ότι έπρεπε να προηγηθεί το αστικοδημοκρατικό στάδιο, στο οποίο η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα θα μπορούσαν να συμμαχίσουν με ορισμένες αστικές δυνάμεις και ανώτερα μεσαία στρώματα. Στηριζόταν σε μια λαθρεμένη εκτίμηση για τις αιτίες της σχετικής καθυστέρησης της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, στην αντίληψη ότι η απαλλαγή της χώρας από τις συνέπειες της πρόσβασης στο μεριαριστικό σύστημα ήταν ζήτημα εθνικής αυτοεξαρτησίας και ότι αυτή δηλαδή η εθνική αυτοεξαρτησία θα εξασφάλιζε την ορίμανση των υλικών προϋποθέσεων για το πέρασμα στο σοσιαλισμό. Στην πορεία στο πλαίσιο αυτής, προσθέθηκαν στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης τις συμφωνίες της συγκρότησης του ΕΑΜ και της ΠΕΑ, αλλά και ο εγκλωβισμός δυστυχώς στις συμφωνίες της διάσκεψης του Λιβάνου και της Γκαζέτας. Αυτή τη συμφωνία επικαλέστηκε ο Σκόπη, δίνοντας εντολή στον Ελλάς να μπει στο Σαραμίκη. Η δυναμική όμως του έκτακτου απελευθερωτικού αγώνα, το ταξικό αίσθημα, το κομμουνιστικό, που υπήρχε παρά το πρόβλημα στρατηγικής, οδήγησε τον Ελλάς να μη συμμορφωθεί με τις εντολές του Σκόπη και έγινε ο απελευθερωτικός αυτός της Σαραμίκης. Βεβαίως, αυτή η στρατηγική δεν αποτελούσε ελληνική ιδιομορφία. Ήταν κυρίαρχη στις γραμμές της κομμουνιστικής διεθνούς, χωρίς αυτό δεν σημαίνει. Δεν το λέμε αυτό για να αναιρέσουμε τις δικές μας ιδιαίτερες ευθύνες. Το γεγονός ότι η επαναστατική κατάσταση δεν δημιουργεί το κόμμα, ούτε η επαναστατική πρωτοπορία με βάση την υποκειμενική της επιλογή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίζει ρόλο η σοβαρή συμβολή του κόμματος στην προοδευτική αλλαγή και ανατροπή του ταξικού συσχετισμού. Δυνάμεων όμως, παραδείγματος χάρη, έγινε σταδιακά στα χρόνια της καταρχής με τη συγκρότηση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Ο αντικειμενικός χαρακτήρας της επαναστατικής κατάστασης, είτε το συνειδητοποίησαν το παραλάβω, ο υποκειμενικός παράγοντας είτε όχι, επιβεβαιώθηκε για το γεγονός ότι αυτή διαμορφώθηκε και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, με σημαντικό βεβαίως παράγοντα για το ξέσπασμά της, το γεγονός ότι ο καταστατής ήταν ο κόκκινος στρατός. Έχει ενδιαφέρον μελετώντας την ιστορία, αλλά και κανοχώντας, παρακολουθώντας και τις σύγχρονες ιστορικές προσεγγίσεις, να αξιολογήσουν επιστήμονες, φοιτητές και εκπαιδευτές και οπωσδήποτε τα πρωτοπόρα τμήματα της εργατικής τάξης, την πολεμική που γίνεται στα ΚΚΕ, τόσο από αστική όσο και από οπορτουνιστική έλλειψη. Οι αστοί πολιτικοί και οι ιστορικοί κατηγορούν το κόμμα ότι πήρε την πρωτοβουλία για να συγκροτήσει το ΕΑΜ ΛΑΣ όχι από κομμουνιστικό πατριωτισμό, αλλά με ένα σκοπό να ανακρέψει την αστική εξουσία. Το αντίθετο έγινε. Το ΚΚΕ συνέβησε στα πάντα και καλά έκανε για την απελευθέρωση στην ξενική καταρχή, μη συνδέοντας δυστυχώς τον αγώνα αυτό με το πρόβλημα της εξουσίας. Η οπορτουνιστική αντίληψη προκειμένου να επιτεθεί στη σύγχρονη στρατηγική του ΚΚΕ κάνει το ανάποδο. Εξηγεί την κατοχική στρατηγική του κόμματος, τη φέρνει μάλιστα ως παράδειγμα για το σήμερα, καθώς ο οπορτουνισμός από τα εξάρτητα συστήματα ή καθένα κάθε φορά χωράει μια αρκετά τι αναγνωρίζει. Την αστική, την απολύτως επίσης ουτοπική μεταξέλιξη του καπιταλισμού σε δίθεν ανθρώπινο και εξηγιασμένο. Το κόμμα μας σήμερα σε καμιά περίπτωση δεν ασκεί κριτική στο παρελθόν, γιατί δεν έφτασε στο θέμα της εξουσίας το 1940 ή το 1941 ή και το 1942, γιατί τότε δεν υπήρξε παραστατική κατάσταση,
κριτική γίνεται γιατί δεν είχε συνδέσει τον αγώνα της απελευθέρωσης και την κατάκτηση της εξουσίας, στο βαθμό βεβαίως που διαμορφώνονταν η παραστατική κατάσταση, εφόσον αυτή ξέσπαγε, πράγμα που έγινε τον Οκτώβριο του 1944. Η κριτική μπορεί να φέρει στο γεγονός ότι δεν υπήρξε κίνηση της ύπαρξης της παραστατικής κατάστασης. Αυτή η κριτική σε τίποτα δεν αλλάζει μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Τον αντικατάστατο ρόλο του κόμματος στην κατοχή, στη συνέχεια σε όλες τις συνθήκες. Από το ΚΚΕ προκύψε το πρώτο, το δεύτερο και τρίτο γράμμα του φυλακισμένου Γενικού Γραμματέα της Κέννικου Ζαχαριάδη για την οργάνωση της ένοπλης μερικής αντίστοιχης, την ίδια ώρα που η αστή ηγέτες της διεξή και τέτοιες δραπέτευαν στο εξωτερικό. Το ΚΚΕ, από το χαρακτήρα και τη φύση του, κατάφερε σε ελάχιστους μήνες να κάνει ένα τεράστιο πρωτόγνωρο πραγματικά άλμα, να ιδρύσει και να συμβάλλει στην μαζικοποίηση του ΕΑΜ του Ελλάς, της Εθνικής Αλληλεγγύης, της ΕΠΟΜ, της ΣΟΠΑ, των Ετόπινων, να δώσει τη μάχη κατά της Κίνας, τη μάχη της Σοβιάτ, τη ματέωση της πολιτικής επιστράτευσης. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης με τον Ελλάς και την Κίνα, όχι μόνο απέναντι στα γερμανικά στρατεύματα, αλλά και τις μηχανογραφίες της Αγγλίας, απέναντι στα τάγματα ασφαλείας και στις συμφωνίες με την ετοιμοθάνατη πολεμικά Γερμανία, αναδεικνύει το μεγαλείο όχι μόνο του ΚΚΕ, αλλά και του λαού όταν καταφέρει να μπαίνει σε πορεία χειραφέτησης από τα αστικά κόμματα, τις αστικές αντιλήψεις και την ιτοπάτη. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, το κόμμα μας σχετικά πρόσφατα έδωσε στην κυκλοφορία τους τέσσερις τόμους του Δοκιμίου που αφορά στην περίοδο 1918-1949, ενώ πριν λίγα χρόνια υπενθυμίζω κυκλοφόρησε στο Δοκίμιο της περίοδου 1949-1968. Κάποιους και κάποιες μπορεί να τους τρομάζει όμως να εκδώσουν οι πολλές παραπομπές τα παραδείγματα. Δεν είναι έργο που διαβάζεται μόνο ρούφι. Ο καθένας της κάθε μια μπορεί να βρει τον κατάλληλο τρόπο, τον δικό του τρόπο να μελετήσει, είτε με την ευκαιρία παραδείγματος χάρη επαιτίων, είτε με την ευκαιρία επιθέσεων σε βάρος του κόμματος. Κάποιος μπορεί να ξεκινήσει διαβάζοντας τις εισαγωγές, τα συμπεράσματα, όχι για να μείνει εκεί, αλλά για να κεντριστεί τον ενδιαφέρον του και για να μπορέσει να βοηθηθεί καλύτερα να κρίνει και τα γεγονότα. Δεν είναι αδοκίνητο άλλωστε που αφορά μόνο τη δράση του κόμματος, του εργατικού κινήματος, του λαϊκού κινήματος. Στη σελίδα του αναφέρονται μεγάλα ιστορικά γεγονότα, εσωτερικά και διεθνή, που αναφέρονται στα παιδιά, στα συμβάντα, όλο το βαθμίδιο της εκπαίδευσης και αποκρίνονται. Στις σελίδες των δοκιμίων δίνονται απαντήσεις για τις ιστορικές ρίζες και την εξέλιξη σύγχρονων παγκόσμιων ευρωπαϊκών ζητημάτων που απασχολούν σήμερα και την ελληνική πολιτική ζωή και την δική μας. Παραδείγματος χάρη αυτό που λέμε το μακεδονικό. Δίχως τη γνώση αυτών, δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί τι συμβαίνει εδώ και γύρω μας. Τα Δοκίμια δεν συμβάνουν λοιπόν μόνο στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Είναι και αυτό το βέβαιος ο ρόλος τους. Πάνω απ' όλα είναι ένα πολύτιμο εφόδιο που καλλιεργεί τη συνειδητή στάση της ζωής του κομμουνιστή. Συνειδητή, απολύτως συνειδητή, με το συνέστημα βεβαίως, αλλά απολύτως συνειδητή, που του καλλιεργεί την ικανότητα να αντέχει, να προσανατολίζεται σωστά, να δίνει κάθε μάχη, ακόμα και να αφήνει μάχη να έχει άμεσα αποτελέσματα, να δημιουργεί όρους υποδομής, να γίνεται φαντήριο για το αύριο. Με μετά από το χθες. Και με αυτή την έννοια δεν έχουμε καμία ιδεολογία να μην ανταποκρινόμαστε στον ανώτατο βαθμό σήμερα και αύριο, να μην έχουμε πάντα υπαγρύπνηση για το πώς δουλεύουμε, πώς το κάνουμε, τι αποτελέσματα έχουμε. Για να έχουμε πάντα την υπαγρύπνηση να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Για να μπορούμε να απαντάμε με πιστικότητα στον αντικομμουνισμό. Και όχι για συγκρίματα. Στην επιφανειακή εξήγηση ιστορικών γεγονότων και φάσεων, για να οπλιστούμε με ετοιμότητα και ικανότητα αξιολόγηση των τάσεων του σήμερα, που μπορεί να μην φαίνεται, να είναι υπόγειες, να είναι πάρα πολύ αιχμές. Γιατί το ζήτημα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η παραστατική πρωτοπορία στο Παρίσι, να πηγαίνει πιο μπροστά από τα γεγονότα, ποτέ πίσω από αυτά. Γιατί τότε αυτά έχουν διαμορφώσει παγιωμένες αντιλήψεις ακόμα και σε αγωνιστές και αγωνίστριες που συμπαρατάσσονται μαζί μας. Μελετώντας το χτες,
πιο μπροστά ακόμα για τις απαιτήσεις του σήμερα. Σας ευχαριστώ.